Δεν θα επαναλάβω βέβαια τα όσα είπαμε για τις προηγούμενες δύο συμφωνίες. Στο μεγαλύτερο μέρος ισχύουν τα όσα είπαμε και για τις δύο συμφωνίες που συζητάμε με την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη για το περιεχόμενό τους, για το κυριότερο τους χαρακτηριστικό που αφορά βεβαίως το γεωπολιτικό πεδίο στο οποίο τελικά λειτουργούν ή προορίζονται να λειτουργήσουν αυτές οι συμφωνίες, όσο κι αν τότε το 2017 ή το 2018 δεν ήταν φανερό, ότι θα έχουμε αυτήν την ένταση και αυτήν την εξέλιξη τόσο γρήγορα, ωστόσο από τότε η περιοχή του Ινδοειρηνικού ε, έβραζε κυριολεκτικά από ανταγωνισμούς, ε, ανάμεσα κυρίως στις μεγάλες εμπειριαλιστικές δυνάμεις, στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ουσιαστικά μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα, να κερδίσει χώρους και χώρο έναντι των ανταγωνιστών της. Μου έκανε εντύπωση στην προηγούμενη τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, σε σχέση με τις πρώτες συμφωνίες, στην προσπάθειά του να τις υπερασπιστεί, αυτό που είπε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξαγωγή δημοκρατίας που κάνει και με αυτές τις συμφωνίες. Μου ήρθαν στο νου αυτά που λέγανε οι πολιτικοί πρόγονοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απεικιοκράτες, όταν εκείνοι τότε έκαναν εξαγωγή πολιτισμού, δολοφονώντας και εκμεταλλευόμενοι άγρια α, τους λαούς και στη μια όμως και στην άλλη περίπτωση κύριε Υπουργέ και τότε εξαγωγή κεφαλαίων έκαναν και τώρα εξαγωγή κεφαλαίων κάνουν με το πρόσχημα της δημοκρατίας. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως και για όλες τις ε, ε, πολεμικές επεμβάσεις για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καμιά αθώα πεδίσκη ούτε καμιά αθώα περιστερά έχει βάψει και αυτή τα χέρια της με αίμα ούκο λίγες φορές και συνεχίζει να τα βάφει που μιλάμε στην Αφρική, στο Σαχέλ. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθω στη συμφωνία, οι συμφωνίες τις οποίες συζητάμε, κυρίως αυτή που αφορά την Σιγκαπούρη, γιατί σε σχέση με την Ιαπωνία φαίνεται ότι υπάρχουν, αυτό ξέρουμε εμείς, αυτό γνωρίζουμε, υπάρχουν κάποια εμπόδια για την, να, να, μετατραπεί αυτή η συμφωνία όντως πλαίσιο που είναι σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, πιο συγκεκριμένη δηλαδή. Αλλά σε σχέση με τη Σιγκαπούρη νομίζουμε ότι έχουν προχωρήσει αρκετά α, τα πράγματα και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτή η συμφωνία, αυτές οι δύο συμφωνίες αποτελούν και τον προάγγελο της επικείμενης ε, συμφωνίας, συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Συμφωνίες βεβαίως που θα ανοίξουν για τα καλά, πέρα για πέρα, τις αγορές αυτές για, το, για τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να γίνει, όπως είπαμε, ξανά εξαγωγή κεφαλαίων. Τώρα, οι συμφωνίε με τη Σιγκαπούρη, πέρα από την οικονομική σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους επιχειρηματικούς της ομίλους, Αποκτά και ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία λόγω του σφοδρού ανταγωνισμού που εξελίσσεται στην Ασία και ειδικά στι συγκεκριμένε χώρε, ανάμεσα στι ΗΠΑ, την Κίνα και την προσπάθεια, την απεγνωσμένη προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μην απομονωθεί από την περιοχή αυτή, αλλά και τι σύνθετε σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κίνα, η οποία αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα δηλαδή, και ω εταίρο αλλά και ω αντίπαλο ταυτόχρονα. Η διαφαινόμενη λοιπόν. Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη. Είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά όχι για το λαό της Σιγκαπούρης, ούτε βέβαια για, το, για τους λαούς της, ε, της Ευρώπης. Είναι σημαντική για τα συμφέροντα των ευρωενωσιακών μονοπωλίων. Και βεβαίως για τον αναπτυσσόμενο ταχύτατα καπιταλισμό της Σιγκαπούρης, που είναι ο ισχυρότερος καπιταλισμός της χώρας του ΑΣΕΑΝ. ΑΣΕΑΝ είναι ο σύνδεσμος των κρατών της νοτιο ε, Ασίας με συνολικά 285 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ΑΣΕΑΝ, σε συναλλαγές, σε συναλλαγές, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Με 263 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά είναι στοιχεία που αφορούν στο 2016. Ε, στον ΑΣΕΑΝ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος άμεσος ξένος επενδυτής ενώ με τη σειρά του ο ΑΣΕΑΝ, οι χώρε δηλαδή του ΑΣΕΑΝ, είναι ο δεύτερο μεγαλύτερο άμεσο ξένο επενδυτή από την Ασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, τα στοιχεία είναι του 2016. Η Σιγκαπούρη είναι ο μεγαλύτερο εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπροσωπεύει περίπου το 1 τρίτο των συναλλαγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε του ΑΣΕΑΝ και σχεδόν τα 2 τρίτα των επενδύσεων. Πάνω από 10.000 είναι οι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν εγκατασταθεί στη Σιγκαπούρη, χρησιμοποιώντας την ως κόμβο για ολόκληρο τον ειρηνικό, ανάμεσά τους βεβαίως και το ελληνικό εφοπλιστικό ε, κεφάλαιο, το οποίο ε, έχει ισχυρότατη παρουσία στην, ε, στο, στη χώρα αυτή. Με τα δεδομένα αυτά και τον οικονομικό πόλεμο τώρα που μένεται με τις ΗΠΑ, που θεωρούν την ίδια περιοχή ε, στρατηγική σημασία και ασκούν επιθετική πολιτική μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από την TTP, και την Κίνα στην περιοχή, η συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σιγκαπούρη αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα. Και αυτή αλλά και η, αυτή που έρχεται, στρατηγικό χαρακτήρα για του μονοπωλιακού ομίλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απελευθέρωση των αγορών υπηρεσιών και των επενδύσεων, η ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι δημόσιε συμβάσει, ε, ιδίω στην αγορά υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, η άρση των εμπορικών φραγμών, το σύστημα προστασία των επενδυτών, έτσι ονομάζεται υπηρετούν βεβαίω όχι τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά υπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Για του εργαζόμενου δεν σημαίνουν τίποτε άλλο παρά ένταση τη εκμετάλλευση. Συνθλίβουν ταυτόχρονα του αυτοαπασχολούμενου, του μικρού επαγγελματίε και του αγρότε και οι εργαζόμενοι βεβαίω που εργάζονται στι χώρε αυτέ στα περιβόητα εργασιακά κάτεργα των λεγόμενων και ασιατικών τίγρεων, έτσι ονομάζονται αυτές οι χώρες, για να μην μιλήσουμε εδώ και για το καρόσι, αυτήν την μοντέρνα ασθένεια των Ιαπώνων εργαζομένων που έχουν δώσει και τον τίτλο που δεν είναι τίποτε άλλο από την εργασιακή εξουθένωση και εντατικοποίηση. Αυτά είναι για τους εργαζόμενους, τα υπόλοιπα, τα κέρδη είναι για το μεγάλο κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Καταψηφίζουμε βεβαίως και αυτές τις δύο συμφωνίες.